Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το εμβληματικό αναπτυξιακό έργο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, το οποίο ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως το πιο σημαντικό έργο για το νησί τον επόμενο αιώνα. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στην παλιά πόλη των Χανίων προβλέπει νέες χαράξεις, τούνελ, σύρακες, γέφυρες και ανισόπεδους κόμβους. Ο ΒΟΑΚ σήμερα είναι ο μεγαλύτερος νέος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος θα κατασκευαστεί στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο τέτοιο έργο. Κυρίως όμως το έργο του ΒΟΑΚ θα συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση των αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων στην Κρήτη, που πλήρωνε βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού είχε και ένα προσωπικό τόνο, καθώς το έργο υπήρξε όραμα και του πατέρα του, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να μην θυμηθώ και προσωπικά και βιωματικά τις συζητήσεις, τις πολλές που είχα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για τη μεγάλη σημασία αυτού του έργου. Ο ίδιος έβαλε τη δικιά του σφραγίδα, όσο του το επέτρεπαν τότε οι συνθήκες. Ήξερε όμως και αυτός πολύ καλά ότι χωρίς αυτόν τον δρόμο η Κρήτη δεν θα μπορέσει ποτέ να εκπληρώσει την μεγάλη της αναπτυξιακή δυναμική. Η παρουσίαση του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, που υπήρξε προεκλογική δέσμευση για πολλές κυβερνήσεις, προκάλεσε νέα αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έχω πει και άλλες φορές, αυτό που παραλάβαμε, κυρίες και κύριοι, από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν απλά μία μολυβιά στο χάρτη. Χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, χωρίς χάραξη, χωρίς το πιο βασικό πλάνο χρηματοδότησης και με ανύπαρκτη, θα σας έλεγα, μελετητική ωριμότητα. Επί δύο χρόνια δεν έχει πέσει ούτε χαλίκι. Και τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιστρέφει στη χάραξη και τις διαδικασίες που είχε δρομολογήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το μόνο νέο που εισέφερε ήταν καθυστέρηση και διόδια. Ντροπή και μόνο ντροπή.